Έχεις τα αυτοκίνητα μαζί σου. Άλλη μια αιμοδοσία στο επαγγελματικό λύκειο στο Εσπερινό. Τα παιδιά πλέον έχουν μια τακτικότητα στην αιμοδοσία. Είναι ευτύχημα. Η διεύθυνση του σχολείου έχει προγραμματίσει κάθε χρόνο 2 αιμοδοσίες. Παίρνουμε και δείγμα μυελού των οστών. Επανειλημμένα αναφέρουμε αυτό που πλέον γίνεται τρόπο ζωής. Οι νέοι μας είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Οι σπουδαστές μας, οι φοιτητές μας δίνουν πραγματικά το παράδειγμα, δίνουν ζωή από τη ζωή τους και στα αιμοπετάλια και στο μυελό των οστών και στην αιμοδοσία. Είμαι ο πρόεδρος του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, ο πρόεδρος του 15 Μελές. Όπως και κάθε χρόνο διοργανώσαμε και φέτος τη αιμοδοσία σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε όσα πιο πολλά άτομα να μας ενισχύουν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι στο μυαλό του κόσμου σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία που τους αποτρέπουν από το να δίνουν αίμα. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι θα πάθουν κάτι αρνητικό οι ίδιοι, ότι είναι μια επιβάρυνση για τον οργανισμό ή γενικώς ότι μπορεί να τους δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι κάτι το οποίο δεν επιβαρύνει τον δότη του αίματος. Αντιθέτως, βοηθάει τον οργανισμό του. Αυτό φυσικά εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον ο δότης είναι υγιής, το οποίο το κρίνουμε εδώ εξετάζοντας τον αιμοδότη πριν την αιμοδοσία. Συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να φοβάται κάποιος ότι θα πάθει κάτι ή ότι θα έχει κάποια επιβάρυνση για τον οργανισμό του. Συνεπώς όσοι μπορούν να δίνουν αίμα είναι καλό να το κάνουν.